Δώρον άδωρον είναι για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους αλλά και δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους ΔΕΚΟ το δώρο Χριστουγέννων, αφού για πρώτη φορά σε πολλούς δεν θα καταβληθεί καθόλου, σε άλλους θα δοθεί με περικοπές. Άλλοι έφαγαν τα χρήματα, άλλοι πληρώνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στους συνταξιούχους όλων των ταμείων θα καταβληθεί επίδομα δώρο Χριστουγέννων ύψους 400 ευρώ, εφόσον ο συνταξιούχος έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του και το συνολικό ποσό της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης δεν υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ. Επίδομα παρηγοριάς πάντως θα δώσει η κυβέρνηση με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση από 100 έως 300 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους ηλικίας 60 ετών και άνω όλων των ασφαλιστικών ταμείων πλην του ΟΓΑ. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα ισχύσει από τις 16 Δεκεμβρίου και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, ανάλογα με το πότε καταβάλλονται οι συντάξεις. Δεν τα βγάλουμε πέρα, θα πεινάσουμε. Δεν είναι. Αυτή είναι η ιστορία. Δράμα. Θα κλαίμε. Ωστόσο, στους δημόσιους υπαλλήλους, ο 13ος και ο 14ος μισθός περιορίζονται δραστικά και διαμορφώνονται οριζόντια στα 500 ευρώ ο καθένας ή στα 1.000 ευρώ συνολικά. 250 ευρώ δώρο Πάσχα, 250 ευρώ επίδομα αδείας και 500 ευρώ δώρο Χριστουγέννων. Κόβονται δε εντελώς για τους δημόσιους υπαλλήλους με μεικτές αποδοχές άνω των 3.000 ευρώ το μήνα. Αναφέρεται ακόμα ότι εντός του Δεκεμβρίου θα γίνει και η καταβολή του ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ θα καταβληθεί στους δικαιούχους του ΙΚΑ στις 16 Δεκεμβρίου μαζί με το δώρο, την έκτακτη οικονομική ενίσχυση και τη σύνταξη του Ιανουαρίου.